Μία συζήτηση με πολλά συναισθήματα, με πολλές απόψεις και με έναν κοινό σκοπό, να ανοίξουμε τους ορίζοντες, να ανοίξουμε την πόρτα στο διαφορετικό και να κλείσουμε την πόρτα στην Πατριαρχία. Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνάντηση στο TEDx Πάτρας, στο θέατρο Όροφος, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα μέσα στο 2022. Βέβαια, η ημέρα της γυναίκας είναι μια ημέρα που γιορτάζεται κάθε μέρα. Και έτσι το πιστεύουμε και έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Με αφορμή όμως την ημέρα αυτή, βρεθήκαμε από κοντά, συζητήσαμε, ανταλλάξαμε ιδέες κυρίως στην ενδυνάμωση της γυναίκας και στην ισότητα των δύο φύλων. Ελπίζουμε ότι θα είναι η αρχή πολλών σχετικών δράσεων που θα τρέξουν μέσα στο έτος και κυρίως το βασικό event που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Πολύ όμορφα, δεν το έχω ξανακάνει και το θεώρησα μια πολύ δημιουργική στιγμή από την άποψη ότι είχα να μάθω, είχα να πάρω και εμένα πάντα μου αρέσει να ακούω πράγματα που δεν γνωρίζω ή να μαθαίνω ή να συναντώ ανθρώπους που κάνουν ένα έργο το οποίο ναι, δεν γνωρίζω τους ανθρώπους, αλλά γνωρίζω το έργο τους και τους εκτιμώ. Οπότε χάρηκα που ήμουνα ανάμεσά τους πολύ. Νομίζω ο ρόλος της γυναίκας έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο πολύ και ολοένα και πιο δυναμικός και γίνεται εμφανής στην κοινωνία και σε όλα τα επαγγέλματα και στα επαγγέλματα υγείας. Παραμένει ένας δύσκολος ρόλος, γιατί καλείται να εκπληρώσει πάρα πολλούς ρόλους. Εν τούτης, νομίζω τα καταφέρνει πολύ καλά και συνεχίζει. Θα συνεχίσει να παλεύει. Το θέμα είναι να μην χρειάζεται να παλεύει τόσο για τα αυτονόητα. Συνεχίζουμε, ονειρευόμαστε, σχεδιάζουμε και διεκδικούμε ό,τι μας αξίζει. Μέσα από αυτή τη συνάντηση αναδείχθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια σύγχρονη κοινωνία. Το κάθε φύλο, είτε άντρας είτε γυναίκας, πώς επιβιώνει μέσα σε αυτή και κατά πόσο έχουν εξελιχθεί αυτές οι σχέσεις με την πάροδο του χρόνου. Ήταν πολύ όμορφα. Ήταν τιμή μου να ήμουν ως άντρας σε αυτή τη συνάντηση. Κουβάλλοντας λίγο και τις ενοχές του φίλου που λαμβάνεται, που έχει όλα τα προνόμια. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή αφετηρία για να γίνουν και άλλες τέτοιες συζητήσεις και να μείνουν στις συζητήσεις, αλλά να προχωρήσουμε και σε μια φάση δράσεων. Νομίζω η κοινότητα του TEDx θα μπορούσε να πρωτοστατήσει σε αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, ειδικά στο κομμάτι το επαγγελματικό και το εργασιακό, ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δίνουμε ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλλα για να ξετυλίξουν το δυναμικό τους. Οπότε οι μέρες σαν την σημερινή, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, είναι σημαντικές για να ακούγονται αυτές οι φωνές και να μπορούμε να βλέπουμε ποιες πρωτοβουλίες και δράσεις ήδη υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιήσουν όλες οι γυναίκες γύρω μας, προκειμένου να ενδυναμωθούν και να μπορέσουν να ξετυλίξουν αυτό το δυναμικό, όπως προείπα. Όλοι, άντρες και γυναίκες, έχουμε βιώσει δυσκολίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σαν προσωπική εμπειρία, θα ήθελα να μεταφέρω ότι τη δύναμη που αναζητούμε κάποιες στιγμές και που ίσως δεν τη βρίσκουμε έξω από μας, πρέπει να κατορθώσουμε να την βρούμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, θα μας εμπιστευτούν και οι υπόλοιποι. Σκοπός της συνάντησης ήταν να μεταδοθεί έμπνευση και δυναμισμός και να αναδειχθεί η δημιουργικότητα μέσω της ενημέρωσης, της ανταλλαγής ιδεών και της δικτύωσης. Η συνάντηση ήταν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.